Καλώς ήρθες σε αγαπημένη των πολλών. Πολλών. Τι κάνεις, καλή αρχή. Καλή αρχή σε όλους. Καλή αρχή. Ωραίο σκηνικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία αίσθηση. Σαν να είμαστε διακοπές. Α, ωραία. Χαλάρωσε. Τέλεια. Ξάπλωσε. Ξαπλώσε. Και έλα να συζητήσουμε. Είσαι καλά. Τώρα αυτό έτσι πώς το πω δεν ακούστηκε και πολύ. Αν είμαι καλά. Είσαι καλά. Τώρα σε αυτή την καραντίνα είμαι πολύ καλά. Στην πρώτη. Η πρώτη ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ποια ήταν η διαφορά? Θα μου κάνεις θεραπεία τώρα. Ρε παιδί μου, είσαι role model. Σοκαρίστηκα, πάγωσα, ήταν πολύ δύσκολο για μένα, οφείλω να το ομολογήσω. Και τώρα τι αλλαγή έκανες μέσα σου, τι συνέβη? Έχω την εμπειρία την πρώτη. Ξέρεις, αυτό που περιγράφεις είναι διαφορετική η δεύτερη καραντίνα. Ναι, για όλους. Για τους περισσότερους ανθρώπους, δηλαδή αυτό το βλέπω και σε άλλους ανθρώπους. Ενώ είναι περισσότερα τα κρούσματα, αντικειμενικά ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, οι άνθρωποι είναι λιγότερο φοβισμένοι. Γιατί αυτό πώς εξηγείται επιστημονικά, ματούλα μου? Η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε, αυτό είναι. Έχουμε αυτή την ικανότητα, έχει ο άνθρωπος. Όταν αντιμετωπίζει πρώτη φορά μια τέτοια κατάσταση, πανικοβάλλεται, παγώνει, έχει όλα αυτά τα συναισθήματα, στην πορεία μαθαίνει και προσαρμόζεται. Ήταν η πρώτη φορά η πρόκληση στην προσαρμοστικότητά μας. Ξέρεις πώς νιώθω. Αλλά τα καταφέρνουμε. Νιώθω ότι σε πολύ κόσμο λειτουργεί αυτό, σαν να είναι ο κόσμος εδώ στη μέση και να έχουμε δύο συμπληγάδες πέτρες που έρχονται και πιέζουν την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Mm-hmm. Από εδώ μπορεί να είναι το στρες, ο φόβος, ο θυμός, όλες αυτές τις κατάστασεις. Και βγαίνουν πράγματα μέσα από το μέσα μας, πολύ σκοτεινά. Δηλαδή βλέπω τον κόσμο γύρω μου, που μπορεί ναι, να λες εσύ ότι το διαχειριζόμαστε λίγο καλύτερα λίγο τώρα. Λίγο καλύτερα είναι αυτή αλλά τη φορά. Αλλά πάνω-πάνω έχουμε τα δύσκολα συναισθήματα. Κοίτα να δεις, ήταν μια αλλαγή η οποία όχι απλά δεν ήρθαν σιγά-σιγά και ενώθηκαν καθόλου και πιαστήκαμε, ήταν πάρα πολύ απότομο. Ναι. Λοιπόν, όλο αυτό το απότομο σε εξαναγκάζει να έρθεις αντιμέτωπος με πράγματα τα οποία μπορεί να μην το έκανες ποτέ στη ζωή σου ή να μην ήθελες ποτέ να το κάνεις. Ναι. Είτε αυτό αφορά τη σχέση με την οικογένειά σου, τη σχέση με τον σύντροφό σου, τη σχέση με τον εαυτό σου. Δηλαδή, κυριολεκτικά, απαιτείται από μας να κλειστούμε μέσα. Μου ό,τι σημαίνει αυτό το μέσα. Και εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα στα οποία η καθημερινότητα και ο χρόνος πολλές φορές λειτουργούν με έναν τρόπο και τα καλύπτουν. Τώρα δεν υπήρχε, ειδικά ακόμα περισσότερο στην πρώτη, γιατί τώρα κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν, δεν υπάρχει αυτή η άμυνα πλέον. Ναι. Που λέγεται δουλειές, τρέξιμο, οπότε μείναμε χωρίς άμυνες. Αποκαλύπτονται τώρα οι καταστάσεις. Ναι. Στην ψυχολογία, στην ψυχοθεραπεία πάντα λέμε ποτέ μη σπάς την άμυνα ενός πελάτη σου αν δεν είναι έτοιμος να την αντικαταστήσει με κάποια άλλη. Φαντάσου λοιπόν τώρα ότι αυτή η άμυνα που για πολλούς είναι το τρέξιμο η άμυνά τους για να αντιμετωπίζουν τη ζωή τους, έσπασε. Έτσι απλά μέσα σε μία νύχτα έσπασε. Αυτή η καθημερινότητα, αυτό το full πρόγραμμα που έχουμε όλοι, αυτό σε κάνει να τρέχεις και τα βάζεις όλα μπορεί κάτω από το χαλί, ας πούμε. Μπορεί να καλύπτεις κάποιοι άνθρωποι, όχι όλοι, προς Θεού, κάποιοι καλύπτουν με αυτόν τον τρόπο προβλήματα που μπορεί να έχουν στο σπίτι. Όταν όμως δεν υπάρχει οικογενειακός χρόνος, αυτά δεν αναδεικνύονται. Όταν ξαφνικά κάθεσαι στο σπίτι σου και έχεις άπλετο χρόνο να είσαι εκεί, εκ των πραγμάτων θα έρθεις αντιμέτωπος με μία πραγματικότητα θέλεις, δεν θέλεις. Αναπόφευκτα. Αυτή η ματούλα είναι η μία πραγματικότητα της οικογένειας που ξανασμίγει, του ζευγαριού. Δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν και παιδιά. Όχι, των συντρόφων που καλούνται να περάσουν πάρα πολύ χρόνο μαζί και βγαίνει όλη η ουσία του στην επιφάνεια. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και οι άνθρωποι που ζουν στην απόλυτη μοναξιά. Ναι. Φαντάζομαι ότι και αυτό ισχύει και για αυτούς τους ανθρώπους. Με ποια έννοια? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή αναγκαστικά μένεις μέσα σε ένα σπίτι, ο άπλετος χρόνος που έχεις, εκ των πραγμάτων θα σου φέρει στην επιφάνεια σκέψεις, φόβους, πράγματα που πάλι κι εσύ, όπως όλοι οι άνθρωποι, μπορούσε να το καλύψει με μια δραστήρια ζωή, με μια έντονη ζωή. Οπότε να είχες τον τρόπο όλο αυτό το κομμάτι να το καλύπτεις. Τώρα ο άνθρωπος που μένει μέσα στο σπίτι, μόνος του, εκ των πραγμάτων θα έρθει και σε επαφή και με όλα αυτά που φοβότανε να έρθει. Είναι μια εποχή για δουλίτσα με τον εαυτό μας.
Είναι δύσκολη τα πράγματα. Θα σου πω κάτι. Τώρα. Είναι κάτι για το οποίο προβληματίζομαι αρκετά, για το αν είναι μια τέτοια εποχή ή όχι. Θεωρώ, όσο περισσότερο το σκέφτομαι, θεωρώ ότι είναι μια εποχή, μια περίοδος, η οποία αυτό που οφείλουμε όλοι να κάνουμε είναι να βρούμε τρόπους να διατηρήσουμε τις δυνάμεις μας, την ενέργειά μας σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Συντήρηση δηλαδή, Συντήρηση. Δεν θεωρώ ότι είναι μία εποχή για αλλαγές. Αυτό, αν έρθει, θα έρθει για κάποιους ανθρώπους μετά. Κάποιοι άνθρωποι μετά από αυτό θα επιστρέψουν ακριβώς τα ίδια, έτσι, και είναι εντάξει. Και για κάποιους ανθρώπους έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Αυτό είναι μία, αν θέλεις, προσωπική επιλογή του καθενός. Ναι. Δεν είναι όμως αυτή η κατάλληλη στιγμή. Για μένα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι πρέπει να ενεργοποιήσουν όλο το δίκτυο υποστήριξης που έχουν, είτε αυτό είναι φίλοι, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι ο ψυχολόγος τους, ένα βιβλίο, οτιδήποτε, ώστε να μπορέσουν να συντηρηθούν, να κρατήσουν την ενέργειά τους σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να αντέξουν αυτή την κρίση. Δεν είναι λοιπόν ώρα ενδεχομένως για ξεκαθαρίσματα, για πολύ βαθύ σκάψιμο. Όχι. Όποιος αντέχει να το κάνει, ας το κάνει, ναι, με μια χαρά. Φυσικά, το εννοείται φυσικά, και μπράβο του. Αλλά θεωρώ ότι αυτές οι περίοδοι, όταν ας πούμε ακούμε ότι είναι μια φοβερή ευκαιρία, αυτό πάλι είναι κάτι που με βάζει μια περίεργη θέση, γιατί θα σκέφτομαι πώς θα νιώθουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να το δουν αυτό σαν ευκαιρία. Ναι. Και για αυτούς, γιατί για κάποιους δεν είναι ευκαιρία. Όχι, κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους τώρα. Ακριβώς. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν χάσει ανθρώπους. Κάποιοι άλλοι έχουν ανθρώπους μέσα στα νοσοκομεία. Οπότε δεν μπορεί για όλους, δεν υπάρχει μια συνταγή να ισχύει το ίδιο πράγμα. Για κάποιους άλλους θα είναι μια ευκαιρία. Και μπορεί μετά από αυτό να έρθουν πολύ ωραίες αλλαγές στη ζωή τους. Και το ένα είναι εντάξει και το άλλο είναι εντάξει. Εγώ αυτό που λέμε και πάντα στην εκπομπή, ο καθένας είναι, αν θέλεις, μια κατάλληλη στιγμή να αρχίζει να φουγκράζεται το μέσα του. Τι έχει ανάγκη. Mm. Τι είναι αυτό που έχει ανάγκη. Πόσο απενοχοποιητικό είναι αυτό που λες. Σε ό,τι κατάσταση και να είσαι. Ό,τι είναι. Είναι εντάξει, σεβάσου γι' αυτό. Ναι, ναι. Ματούλα, έχουμε αρκετές ερωτήσεις από τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Πολύ και μου αρέσει ωραία. Που φέτος μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία κάνοντας ζωντανά την εκπομπή. Αγαπημένη μου από το Control, ξεκινήστε να μας δίνετε τις ερωτήσεις για να προχωρήσουμε, να απαντήσουμε όσες περισσότερες μπορούμε. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το φόβο που έχει προκληθεί από τις παρούσες συνθήκες. Κάνω λίγο εγώ δική μου ανάγνωση των πραγμάτων. Ωραία. Λοιπόν, η διαχείριση, να εξηγήσω ένα πράγμα. Η διαχείριση δεν σημαίνει ότι δεν το έχω. Α. Πρώτο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι τον μπερδεύουν. Δηλαδή θα μου πεις έναν τρόπο να το διαχειριστώ και δεν θα το έχω. Η διαχείριση σημαίνει ότι κάνω κάτι για να μπορώ να το ανεχτώ και να το αντέξω. Mm. Ο φόβος λοιπόν. Ο φόβος πρώτα απ' όλα είναι πολύ, πολύ λογικό να υπάρχει. Πάρα πολύ λογικό. Δύσκολος γίνεται να ακινητοποιεί τον άνθρωπο. Τους ανθρώπους που τους ακινητοποιεί. Και δυστυχώς αυτή τη φάση οι άνθρωποι που ακινητοποιούνται από αυτό είναι οι άνθρωποι που έτσι κι αλλιώς και πριν την πανδημία υπέφεραν από κάποιες, από άγχος, κατάθλιψη. Αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να κάνουν λίγο παραπάνω κουράγιο από το μέσο όρο. Πώς θα το κάνουν αυτό το κουράγιο, Ματούλα? Αυτό το κουράγιο γίνεται ότι ακόμα και τόσο πολλοί που δυσκολεύονται, είναι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο να δυσκολεύονται τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι μια συνθήκη στην οποία περιμένουμε ότι ένας άνθρωπος με μια αγχώδη διαταραχή θα οξυνθεί. Το κουράγιο γίνεται συνήθως πάλι με υποστήριξη. Δηλαδή, όποιον έχω γύρω μου και μπορώ να απευθυνθώ, είτε λέγεται ένας ειδικός εξ αποστάσεως, είτε λέγεται οι φίλοι μου, είτε λέγεται το μοίρασμα να. Με ανθρώπους να. Των συναισθημάτων. Και αυτή δεν είναι βέβαια μία εποχή που όταν μοιραζόμαστε χρειαζόμαστε συμβουλές. Χρειαζόμαστε αγκαλιές. Απλά θέλω να πω. Ναι. Οπότε αγκαλιάς, αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό τώρα μπαίνει ένας άλλος παράγοντας. Δεν ξέρω, εγώ την οικογένειά μου την αγκαλιάζω. Ναι. Τους φίλους μου επίσης. Η αγκαλιά μπορεί να είναι και νοηρή, βρε παιδί μου, ναι, αγκαλιά. Ναι, αυτό. Ναι. Μιλάω με τον φίλο μου στο τηλέφωνο και. Και νοηρή και με έναν άνθρωπο κοντινό που έτσι κι αλλιώς. Με ακούει και μου ακούω αυτό το ναι από την άλλη μεριά της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι αρκετό πολλές φορές για να σε στηρίξει. Ναι, είναι αρκετό και ακόμα κι αν δεν υπάρχουν. Γιατί επειδή όλοι λίγο πολύ φοβόμαστε και μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να τρέξουμε και να πούμε, έλα, μην κάνει έτσι. Δεν είναι τίποτα, μην είσαι υπερβολικός. Το απαιτήσουμε. Τώρα θέλω να κλάψω. Μπορεί να κάτσει εκεί να μ' ακούς να κλαίω.
Και δεν θέλω συμβουλές. Όχι, όχι. Και δεν είναι εποχή για συμβουλές τώρα. Ναι. Ο καθένας το βιώνει με το δικό του τρόπο και ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό που αγωνίζεται και καταφέρνει ο καθένας. Δηλαδή, ήδη αξίζει τον καθένα μας ένα μπράβο. Γιατί ο καθένας μετράει δικές του πληγές, δικά του τραύματα, δικές του προκλήσεις. Και δεν είναι εποχή ούτε για συμβουλές, ούτε για κρίσεις, πώς το διαχειρίζεται ο καθένας. Ο καθένας το διαχειρίζεται ακόμα και με ανορθόδοξους τρόπους, το κάνει για να το αντέξει. Γι' αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Άρα λοιπόν και οι ακροατές, αν κληθούμε να ακούσουμε τον άνθρωπο τον δικό μας, να μας κάνει να βγάζει από μέσα το αυτό που νιώθει, ας μη σπεύσουμε. Απλά το ακούμε. Απλά ακούμε. Είναι αρκετό αυτό. Ναι. Ίσως μας κάνει και εμάς καλό εκείνη τη στιγμή. Απενοχοποιήστε το ρόλο του ακροατή. Δεν χρειάζεται να μας δώσει συμβουλάτορες, ούτε ειδικοί, ούτε εγώ θα σου πω πώς θα σωθείς. Τίποτα. Όχι, όχι, μα δεν υπάρχει τώρα. Νομίζω ότι όλοι βρεθήκαμε πολύ αμήχανοι μπροστά σε όλη αυτή τη συνθήκη. Ναι. Δεν υπάρχει συνταγή που θα πεις να κάνεις αυτό. Θα έχουμε διακυμάνσεις συναισθηματικές, θα είναι στιγμές που θα είμαστε φοβερά θυμωμένοι με τη ζωή και στιγμές που θα νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Εγώ αυτά τα συναισθήματα τα περνάω καθημερινά. Ναι. Είναι στιγμές που είμαι θυμωμένη και είναι στιγμές που λέω πω, τι ωραία ευκαιρία είναι αυτή. Δεν είναι ίδιο συνέχεια το συνέστημα. Είναι ανθρώπινο όμως. Απόλυτα. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Να προλάβουμε να δούμε όσες περισσότερες γίνεται. Σίγουρα, ναι. Πώς θα επηρεάσει τους singles η κρίση του αγγίγματος. Ωραία. Η κρίση του αγγίγματος. Λοιπόν, τι ανάγνωση κάνεις εσύ σε αυτό το μήνυμα. Ωραία. Αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο τους singles. Η κρίση του αγγίγματος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει θέμα με τα αγγίγματα, θα επανέλθει κανονικά. Θα περιμένει πώς και πώς, την ώρα. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι κι αλλιώς με το άγγιγμα είναι λίγο αμήχανος, διστακτικός, τραβιέται, δεν του είναι πολύ εύκολο, ένας τέτοιος άνθρωπος ίσως μετά από αυτό θα είναι λίγο παραπάνω δυσκολεμένος. Αλλά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους αυτό. Αφορά τους πάντες. Αφορά τους πάντες. Αυτό το βήμα και την απόσταση που κρατάμε από τους ανθρώπους γύρω μας, το βήμα το πίσω, το είχα σαν εικόνα στο μυαλό μου, ότι θα έρθει να σε πλησιάσει κάποιος και του πεις, μωρέ, ας κρατήσουμε τις αποστάσεις. Και θα πας να τρέξεις και θα φρενάς τελευταία στιγμή. Αυτό άραγε πως θα καταφέρουμε να αμβλύνουμε σαν αυτόματη αντίδραση. Θεωρείς ότι όταν θα νιώσουμε ασφαλείς θα το ξεχάσουμε. Ναι, πανεύκολα. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Το φυσικό μας είναι αυτό. Ναι. Να αγγίζουμε, να αγκαλιάζουμε. Θα επανέλθουμε στο φυσιολογικό μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι έτσι κι αλλιώς δεν έχουν κάποια διστακτικότητα σε σχέση με το άγγιγμα. Δεν θα χρειαστεί κάποια. Θα είναι θέμα 24 ώρες. Ναι, είναι επιστήμη, το ξέρεις, είναι ποδήλατο, το ξέρεις. Ναι, απλά επιστρέφεις, είναι αυτόματο αυτό. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Και ξέρεις, σκέφτομαι αυτό με το άγγιγμα που λέμε, πόσο σπουδαίο είναι όταν έχουμε έναν ασθενή και πόσο δύσκολο είναι όταν έχεις αυτή την έλλειψη του αγγίγματος. Το συζητούσαμε πριν με τον κύριο Κιούλη πάλι αυτό. Πόσο δύσκολο είναι για τους ασθενείς με COVID στις ΜΕΘ αλλά και στις μονάδες. Όπου δεν επιτρέπεται να πάει κάποιος δικός τους εκεί και το περνούν αυτό όλο μόνοι τους. Ναι. Και οι συγγενείς την ίδια στιγμή περνούν το πένθος τους και τη στεναχώρια τους μόνοι τους. Αυτό νομίζω είναι το πιο σκληρό. Νομίζω μέσα σε αυτή τη συνθήκη είναι από τα πιο σκληρά πράγματα. Η ερώτηση είναι πώς μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιον που χάνει τη δουλειά του. Και θα σε ρωτήσω και πώς μπορούμε έναν άνθρωπο, φίλο μας, γνωστό μας, του περιβάλλοντός μας, να στηρίξουμε ενδεχομένως, αλλά και εμείς τον ίδιο μας τον εαυτό, αν μας συμβεί. Κοίτα, πάλι θα πω το ίδιο πράγμα, ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποφύγουμε να περάσουμε όλα τα συναισθήματα που πρόκειται να περάσουμε. Απλά σε αυτή τη συνθήκη τι συμβαίνει, επειδή ακριβώς είναι μια συνθήκη κρίσης και υπάρχει μια βεβαιότητα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει παρακάτω. Ευτυχώς ο εγκέφαλος έχει την ικανότητα να τα παγώνει λίγο το χρόνο, να μην πηγαίνει στο παρακάτω, να μένει στο τώρα. Επιβίωση. Έχουμε αυτή την ικανότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει τη δουλειά του, εκ των πραγμάτων, δεν είναι μια εύκολη συνθήκη για αυτόν. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Παίζει ρόλο αν έχει οικογένεια ή όχι. Ναι, σωστά. Παίζει ρόλο η ηλικία του. Δηλαδή, αλλιώς αυτό, άλλο πράγμα θα σημαίνει χάνω τη δουλειά μου στα 30 μου και άλλο στα 50 μου. Οπότε αυτό εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Σε γενικές γραμμές όμως, αποδοχή των συναισθημάτων και στήριξη. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε όλοι μαζί. Μας αφορά όλους. Γι' αυτό αν θέλεις,
επειδή βλέπω και από ανθρώπους στο γραφείο λειτουργεί κάπως ανακουφιστικά, ότι μέσα σε αυτό το τσουβάλι είμαστε όλοι. Ναι. Λίγο νιώθεις ότι μοιράζεται αυτό το βάρος από τις πλάτες της δικές σου. Ναι, ναι, ότι δεν αφορά μόνο εμένα και αυτό λειτουργεί υποστηρικτικά στον άνθρωπο. Ότι έχω χάσει και εγώ τη δουλειά μου, αλλά την έχουν χάσει και άλλοι άνθρωποι. Και είναι δύσκολο για πολλούς από εμάς αυτό. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε μένα. Και ξέρεις, θα βρεις γύρω σου και πολλούς άλλους ανθρώπους που τους έχει συμβεί το ίδιο πράγμα. Και επίσης, μετά από αυτό, όλοι μεγαλύτερα ή μικρότερα θα κληθούμε έτσι να φροντίσουμε τραύματά μας και απώλειες. Όλοι θα μετράμε απώλειες. Αισθάνεσαι ότι όταν θα κλείσει τον κύκλο του όλο αυτό και θα φύγουμε από το κομμάτι της επιβίωσης, θα βγούμε ζωντανοί δηλαδή, θα έχουμε όντως σημαντικές απώλειες σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο? Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να συμβεί αυτό, γιατί τι συμβαίνει? Επειδή ακριβώς ο άνθρωπος, όπως το είπε και πριν, σε περίοδους κρίσης κρατάει ενέργεια, μετά όλη αυτή, προκειμένου να μπορέσει να τα απεξέλθει, για παράδειγμα, κρίσεις πανικού, πότε προκύπτουν? Μετατραυματικό στρες. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε μετά που θα ολοκληρωθεί όλο αυτό, ίσως κάποιοι άνθρωποι να αρχίσουν να εμφανίζουν κρίσεις πανικού, περισσότερο άγχος, μετατραυματικά. Δηλαδή, αφού έχει περάσει όλο αυτό και είμαι πλέον ασφαλής, έχω το περιθώριο να εκτονωθεί και να βγει όλο αυτό. Έχουμε συγκεντρώσει έναν αριθμό, μία σειρά από τηλεφωνικούς αριθμούς, που είναι γραμμές δωρεάν, γραμμές τηλεφωνικές, όπου μπορούμε να ζητήσουμε ψυχολογική υποστήριξη. Υπήρξαν αντανακλαστικά από φορείς, από δήμους, από υπηρεσίες που αντιλήφθηκαν από πάρα πολύ νωρίς. Δώστε μου την κάρτα, να την βλέπουμε παράλληλα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αντιλήφθηκαν από πάρα πολύ νωρίς αυτή την ανάγκη που δημιουργείται από το πρώτο σοκ που περάσαμε όλοι στο πρώτο lockdown, όπου ήταν και πολύ αυστηρό. Και εμείς ψυχοφοβισμένοι, κλεισμένοι στα σπίτια μας, ο πολλής κόσμος χωρίς καν να δουλεύει. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Με όλο αυτό που συνέβαινε γύρω μας να είναι εντελώς άγνωστο, να φοβόμαστε ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε. Ήταν όλο πάρα πολύ στρεσογόνο. Το έξω έγινε επικίνδυνο. Πραγματικά, όπως ακριβώς το βλέπουμε σε κάποιες ταινίες, επιστημονικής φαντασίας ταινίες, πραγματικότητας δικής μας. Οπότε από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο lockdown, άρχισαν πολλοί φορείς να οργανώνουν αυτές τις γραμμές, τις τηλεφωνικές. Ας τις αφήσουμε αρκετή ώρα εδώ στην πλάι, για να τις σημειώσετε κι εσείς. Μπράβο, στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής, στην άλλη μεριά βρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό, βρίσκονται ψυχολόγοι που έρχονται να δώσουν απαντήσεις, στήριξη, να ακούσουν επί της ουσίας εκείνη τη στιγμή. Αυτό είναι εσένα, εμένα, τον κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη να πει αυτό, ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαι καλά, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να είναι μόνος του. Το κομμάτι της μοναξιάς, Ματούλα, εμένα με ζορίζει πολύ, καταλαμβάνει πολύ χώρο μέσα μου. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που είναι εντελώς μόνοι τους. Τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους γέροντες, που δεν έχουν φυσική παρουσία μέσα στο σπίτι. Ναι, αυτό νομίζω μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι από τα πιο σκληρά πράγματα και μεγαλύτερη πρόκληση για αυτούς τους ανθρώπους, αυτή η μοναξιά, που ας πούμε για τους μεγαλύτερους ανθρώπους έχει να κάνει με την ασφάλειά τους. Αλλά την ίδια στιγμή, δηλαδή εγώ βλέπω από τη μικρή μου, έχει να δει τη γιαγιά της πάρα πολύ καιρό. Να. Και αυτό αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Αλλά είναι αναπόφευκτο, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, δυστυχώς. Γι' αυτό λέμε ότι τουλάχιστον όπου μπορούμε να απευθυνθούμε, να το κάνουμε. Καμιά φορά συμβαίνουν και έτσι τα πράγματα. Η ζωή έρχονται στιγμές που είναι και έτσι. Που γίνεται σκληρή, που γίνεται δύσκολη, που δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε πράγματα. Τουλάχιστον θα απευθυνθούμε σε ανθρώπους που ξέρουν πώς να μας βοηθήσουν. Ναι. Τέτοιες γραμμές. Είναι υπέροχο να υπάρχουν άνθρωποι στην άλλη γραμμή να μπορούν να σε ακούσουν και είναι καλό να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Αυτό το που μας δίνεται να το χρησιμοποιήσουμε. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί πολλές φορές όχι. Είμαστε αρνητικοί. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεπεράσουμε, αν θέλεις, αυτό καλούμαστε να κάνουμε, να ξεπεράσουμε το φόβο και το κράτημα, να εκφράσουμε και να μιλήσουμε για το πολύ δύσκολο συνέστημά μας, ότι τώρα τα έχω φτύσει, δεν ξέρω, είμαι σε απόγνωση, είμαι απελπισμένος. Αυτό χρειάζεται να το πούμε, να το μοιραστούμε, να τα ακούσουμε. Εκεί μέσα γίνεται τεράστιο. Βγάζοντάς το, μπαίνει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, δεν λύνεται,
Δεν λύνεται, μαλακώνει. Ναι. Δεν λύνεται. Και είναι αυτό που είπες πριν, Ματούλα, ότι όταν καταλάβεις ότι δεν αφορά μόνο εμένα, δεν ζω μόνο εγώ αυτό το συνέστημα, το βιώνει και η Ματούλα και η Σοφία και η Μαρία και άλλος πολλής κόσμος, δεν το νιώθεις λίγο πιο μικράκι μέσα σου? Λειτουργεί υποστηρικτικά αυτό για τον άνθρωπο, πάρα πολύ υποστηρικτικά. Δηλαδή το ότι αυτό είναι, πώς να το ονομάσω, ένα συλλογικό τραύμα, να το, ναι, πω και στην επιστήμη μας, είναι, πιο... αφορά όλη την... Ναι. Δηλαδή, αφορά όλους τους ανθρώπους. Άρα, λοιπόν, ας επενδύσουμε στην επικοινωνία μας. Mm. Ας επενδύσουμε στο υποστηρικτικό μας πλαίσιο, στο μηχανισμό των ανθρώπων που βρίσκονται διαχρονικά γύρω μας και για τους ανθρώπους που είναι πολύ μοναχικοί και δεν έχουν, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Ναι, φυσικά δεν υπάρχουν. Έχουν ανθρώπους να απευθυνθούν δικούς τους. Δώσαμε μία μικρή διέξοδο πριν από λίγο με την κάρτα, με τα τηλέφωνα αυτά. Είναι ένα μικρό φως αυτό. Σιγά-σιγά. Mm-hmm. Τουλάχιστον παραδεχτείτε το κι εσείς στον εαυτό σας και αντιληφθείτε ότι υπάρχουν και άλλοι, mm-hmm, γύρω σας που είναι στην ίδια, mm-hmm, ή και σε πολύ πιο δύσκολη θέση. Mm-hmm. Και ίσως και αν θέλεις η άλλη όψη του νομίσματος είναι για ανθρώπους που κάπως νιώθουν ότι το να είναι μόνοι είναι εντάξει και έρχεται αυτό και βλέπεις ότι τελικά πάντα υπάρχουν συνθήκες τις οποίες χρειαζόμαστε να υπάρχει και ένας όμος. Ίσως είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν έτσι αυτό το κομμάτι, το ότι, mm-hmm, μήπως τελικά δεν τα μπορώ όλα μόνος μου, γιατί δεν χρειαζόμαστε τους άλλους. Σημειώνετε τα κάπου αυτά σε ένα βιβλιαρά και αργότερα θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά μαζί. Ναι. Ένα-ένα τη φορά. Ίσως είναι λίγο, μπορεί να είναι μια ευκαιρία να παρατηρήσουμε λίγο και να δούμε ότι τελικά, ναι, εγώ λέω τόσο καιρό ότι όλα εντάξει, ναι, να είμαι μόνος μου, μπορώ, το καταφέρνω, είναι... Αλλά χρειαζόμαστε ένα τον άλλο, γιατί μπορεί στη ζωή μας να έρθουν και τέτοιες στιγμές. Και έρχονται. Ήρθαν. Τώρα ήρθαν και μας αφορούν όλους, έρχονται στιγμές που δεν μας αφορούν όλους, αφορούν εμάς. Και εκεί πάντα είναι παρήγορο ένας όμως που είναι εκεί, πάντα. Μα αυτό είναι θεραπευτικό. Σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας σήμερα. Καλό κουράγιο. Κουράγιο και όλους μας. Έχουμε εδώ πολλά υποστηρικτικά μπράτσα. Έτσι κι αλλιώς και αυτό θα περάσει. Θα περάσει. Και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή ερχόμαστε και είμαστε μέσα στα σπίτια μας, στα σπίτια σας και στα δικά μας, γιατί και εμείς εδώ στο σπίτι το νιώθουμε, για να δουλέψουμε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας, να φέρουμε πράγματα μέσα στα σπίτια όλων εσάς που βρίσκεστε εκεί και δεν μπορείτε να τα κάνετε λόγω του lockdown, λόγω της πανδημίας, mm-hmm, να γίνουμε εμείς ο διαμεσολαβητής. Και σκεφτόμουν πολλές στιγμές μέσα στην ημέρα σήμερα ότι τελικά όλα αυτά που έρχονται να αμφισβητήσουν τις σταθερές μας τα δεδομένα μας, μας παγώνουν σε πρώτη φάση, ναι, αλλά αποτελούν σε επόμενο χρόνο το εναρκτήριο λάκτισμα, το σπρώξιμο, τον καταλύτη για να προχωρήσουμε σε αλλαγές, να εξελιχθούμε, mm-hmm, από τη φύση μας. Mm-hmm. Το μόνο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να αμφισβητήσουμε εμείς τον εαυτό μας. Ναι, ναι. Ένα μπράβο στον εαυτό μας και ο καθένας, εγώ έχω πάντα το βλέπουμε, ο άνθρωπος πάντα βρίσκει τους τρόπους, ακόμα και αν βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Πάντα τους βρίσκει τους τρόπους του και το λέω αυτό πολύ μέσα από την καρδιά μου και πολύ αληθινά. Κρατήστε το, να κλείσουμε όμορφα, mm-hmm, να κλείσουμε με άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα μας, να μην πω αισιόδοξα και δυνατά, να κλείσουμε ξέροντας ότι έχουμε δυνάμεις να ανασύρουμε από μέσα μας για να πάμε παρακάτω.